Μετά την ανακοίνωση των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κύματο προσφύγων και μεταναστών από την κυβέρνηση, ξεκίνησαν ταυτόχρονα και τα πρώτα σενάρια για δημιουργία κέντρου υποδοχή μεταναστών στην Πάτρα. Κάτι τέτοιο όμω δεν ισχύει, αφού η περιοχή τη Αχαία εξαιρείται από το σχεδιασμό. Στα πλαίσια αυτών των αποφάσεων, δεν, των άμεσων μέτρων που θα ληφθούν και των άμεσων αποφάσεων που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να δοθεί Όσο το συντομότερο δυνατόν μια λύση στις μεγάλες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών, η Πάντρα είναι εκτός των άμεσων σχεδιασμών. Δεν προβλέπεται να δημιουργούνται κάποια κέντρα εδώ. Ε, από, από την άλλη υπάρχουν ήδη κάποια κέντρα ε, σε άλλες περιοχές της χώρας, που είναι κέντρα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών. Ε, μέχρι τώρα λειτουργούσαν ως ω κλειστού τύπου. Θα δούμε με τι τρόπο θα λειτουργούν από εδώ και πέρα. Σύμφωνα με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για πρώτη φορά το μεταναστευτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα αλλά και η περιοχή μα εξετάζεται από ανθρωπιστική πλευρά. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση με τι προηγούμενε κυβερνήσει, γιατί έχουμε μια τελείω διαφορετική αντίληψη για το μεταναστευτικό. Ε, αυτή ήταν μια πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μην να ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε δίπλα ε, στους πρόσφυγες και τους μετανάστες ε, σε όλα το, τα προηγούμενα χρόνια και στήριξε την... Ε, να... Την προσπάθεια που γινόταν να τηρούνται και να υπάρχει σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά, είχαμε μια αστυνομική και στρατοκρατούμενη λογική στο θέμα τη αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών που μα έρχονται από την Ανατολή. Ε, πρέπει επιτέλου να αλλάξει αυτή η αντιμετώπιση. Μιλάμε για ανθρώπινε ψυχέ, μιλάμε για ανθρώπου που ε, κάποιοι από αυτού καταφέρουν να περάσουν, αρκετοί από αυτού δυστυχώ χάνουν τη ζωή του στην προσπάθεια είτε στα βάθη της θάλασσας, της λεκάνης Μεσογείου, είτε στα βουνά. Πάντως εξίζει να αναφέρουμε ότι τόσο ο Δήμος της Πάτρας όσο και άλλοι φορεί δεν είναι αντίθετοι στη δημιουργία υποδομών για την περίθαλψη και την σύντηση προσφύγων και μεταναστών.